Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Άλλο είναι η έκπτωση ενός ομολόγου και άλλο η πλήρης επιστροφή στις αγορές. Πλήρης επιστροφή σημαίνει σταθερή ροή κρατικών ομολόγων, τα οποία οι επενδυτές αγοράζουν σε πολύ ανταγωνιστική τιμή με πολύ χαμηλό spread. Όπως αναφέρουν ευρωπαϊκές πηγές στο insider.gr, προσκύμενες στη διαπραγμάτευση, η Ελλάδα βρίσκεται έναν χρόνο περίπου πριν τη λήξη του προγράμματος και είναι σκόπιμο να τεστάρει τις διαθέσεις των αγορών ώστε να κτίσει σταδιακά μια καμπύλη αποδόσεων που θα εξομαλύνει την τακτική πλέον έξοδο στις αγορές. Επιτυχημένα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών που κατόρθωσαν να επιστρέψουν μετά τη λήξη του προγράμματός τους, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος. Νέα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, φοιτητικές εστίες και κτίρια γραφείων μπορεί να αποκτήσει σύντομα το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εφόσον προχωρήσει το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Με την ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Αθήνα. Όπως ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα, το πρόγραμμα αξιοποίησης των περίπου 1.126 κτηρίων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ξεκινά με μια πιλωτική δράση που αφορά στην αξιοποίηση 24 εμβληματικών ακινήτων στο ιστορικό κέντρο. Στην Βουλιαγμένη τώρα βρίσκονται τα ακριβότερα σπίτια της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπου οι τιμές εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Η ζήτηση, ειδικά από ξένους που θέλουν να αποκτήσουν άδεια διαμονής στη χώρα μας μέσω της αγοράς ακινήτου, αυξάνεται συνεχώς. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες που ακούν για σημαντικές επεμβάσεις στην περιοχή, όπως το Ελληνικό και η Ανάπλαση του Φαλήρου, έχουν ήδη αρχίσει να ανεβάζουν δειλά-δειλά τις τιμές. Σε Βουλιαγμένη και κάτω Ελληνικό, η μέση τιμή πώληση φτάνει περίπου τα 4.500 ευρώ το τετραγωνικό, στην Γλυφάδα τα 3.500, ενώ πιο οικονομικά είναι τα σπίτια σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει 846,81 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,27%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.